βοήθεια. Α, βοήθεια. Πρέπει αυτή το βοηθώσει. Πρέπει αυτή το βοηθώσει. Είστε μπράβο, ρε. Είστε μπράβο. Είστε μπράβο. Είστε μπράβο. Ο δράστης ανάφερε στο θύμα στην κυπριακή διάλεκτο τα χρήματα σου, το χτύπησε στο κεφάλι, έχασε τις αισθήσεις του και κατάφερε να το αποσπάσει και το χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ και να τραβεί σε φυγή. Γνωρίζουμε με τι αντικείμενο το όχι, δεν έχει εντοπιστεί οτιδήποτε στη σκηνή. Γίνονται εξετάσεις στην περιοχή σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί το αντικείμενο που χτύπησε, με το οποίο χτυπήθηκε το θύμα, καθώς και ο δράστης. Να αναφέρω ότι το θύμα μεταφέρθηκε με ιδιωτικό αυτοκίνητο στο νοσοκομείο Λεμεσού, όπου αυτή τη στιγμή τυχάνει των πρώτων κορυφαίων. Δεν φαίνεται να φέρει οποιαδήποτε σοβαρή κάκωση, ωστόσο παραμένει στις πρώτες βοήθειες για συνέχιση των εξετάσεων. Είναι κάποιος άλλος κάτοικος. Στις 7 παρα 10 το πρωί διαπράχθηκε ληστεία σε πρατήριο Καυσίμο στο χωριό Παλόγια της επαρχίας Λεμεσού. Συγκεκριμένα, 40χρονος ιδιοκτήτης του πρατηρίου, ενώ ασχολείται με την τοποθέτηση χρημάτων εντός του χρηματοδέχτη του πρατηρίου, το οποίο βρίσκεται εξωτερικά, άγνωστο Σάντας, το προσέγγισε από τα πλάι, το χτύπησε στο κεφάλι με άγνωστο αντικείμενο, κατάφερε να το αποσπάσει το ποσό των 8.000 περίπου ευρώ και τράβηκε σε φυγή. Από τις εξετάσεις που έχουν γίνει στη σκηνή, φαίνεται ότι πρόκειται για άντρα ηλικίας 25 με 35 χρονών, ψηλός, λεπτής σωματικής διάπλασης, ο οποίος απευθύνθηκε στο θύμα στην ελληνική γλώσσα και εικάζεται ότι πρόκειται για Ελληνοκύπριο. Ποιος απευθύνθηκε στο θύμα?